Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η τελευταία εκπομπή του All About Aris για αυτή την εβδομάδα. Εδώ πάντοτε είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μείνετε εδώ για να πληροφορηθείτε όλο το κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ και με κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει γύρω από το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ του Άρη και ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με Άρη μέχρι και τις 7 με τον Χρήστο Κιώση και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η δική σας συμμετοχή με την εκπομπή γίνεται μέσω μηνυμάτων, FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 5 45 26. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που θα μας απασχολήσουν. Είναι ένα διάστημα γενικότερα αρκετά ενδιαφέρον όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη. Σε αυτόν αναφέρομαι, καθώς είμαστε εν αναμονή πολλών κινήσεων, πολλών εξελίξεων που θα σηματοδοτήσει νομίζω πλέον το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων την Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα, με το που τελειώσει, με το που σφυρίξει ουσιαστικά ο διαιτητής, τώρα δεν έχω και εύκαιρο το όνομά του, της συγκεκριμένης αναμέτρησης, γύρω στις 7 θα αρχίσει πλέον να περνάει ο Άρης επισήμως την επόμενη μέρα στην επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα, με πολλά θέματα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να τρέχουν, να διευθετούνται, θέμα προπονητή, παικτών, προσταφαιρέσεων, ανακατατάξεων, γενικότερα θέματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί η διοίκηση του Άρη για την επόμενη σεζόν της επιστροφής στην Super League. Μείνετε εδώ για να ακούσετε όλο το ρεπορτάζ εμπεριστατωμένα με αυτά τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι και λίγη ώρα πριν μπούμε στο στούντιο, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κάποια μεταγραφικά θέματα, ό,τι έχει συλλέξει εδώ το επιτελείο του All About Aris, εμείς προσωπικά με τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει και γενικότερα ό,τι προκύπτει από σήμερα το πρωί μέχρι την ώρα που είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Ένα παιχνίδι διεξάγεται, είναι το πρώτο για την τελευταία αγωνιστική της Football League αυτή τη στιγμή στα Τρίκαλα, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρίκαλα Εργοτέλης είναι στο 0-0. Η τελευταία αγωνιστική η οποία περιλαμβάνει τα παιχνίδια Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης, Αιγινιακός Παναχαϊκή, Καρδίτσα Άρης, Όφης Πάρτη και Πανσεραϊκός Δόξας Δράμας, ενώ θα γίνει μια μάτς Καλυθέα και Σαμικός την Δευτέρα. Το μάτς του Άρη στις 5 ώρα την Κυριακή θυμίζω ότι μεταδίδεται από το AirPlay, δηλαδή από την Web TV της κρατικής τηλεόρασης. Μπορείτε δηλαδή και το τελευταίο παιχνίδι του Άρη στην φετινή σεζόν, με τον οποίο πέφτει η αυλαία της θέλουμε να πιστεύουμε τελευταίας χρονιάς του Άρη σε αυτές τις κατηγορίες, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά στις 5 η ώρα. Είναι η τελευταία εμφάνιση της ομάδας η οποία θα ταξιδέψει αυθημερών την Κυριακή στην Καρδίτσα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και από Δευτέρα θα χαιρετηθούν οι ποδοσφαιριστές. Ήδη κάποιοι σιγά σιγά αρχίζουν να αποχωρούν, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν την Κυριακή είτε είναι τιμωρημένοι είτε τραυματίες, έχουν πάρει άδεια και ήδη από αύριο κάποιοι και από σήμερα κιόλας αναχωρούν για τις ιδιαίτερες πατρίδες, περιμένοντας πλέον τις εξελίξεις για το ποιοι θα παραμείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν από το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Μάλλον δεν ισχύει το τελευταίο και καλύτερο εδώ. Ποιο? Για την εμφάνιση. Στην τελευταία εμφάνιση. Λέω, μάλλον δεν ισχύει το τελευταίο και καλύτερη. Ναι, εντάξει, είναι ένα μάτς το οποίο εντάξει, τώρα περισσότερος υποχρέωση μοιάζει για τους ποδοσφαιριστές αυτό της Κυριακής στην Καρδίτσα. Όχι του Άρης θα πάει με μία αξιόμαχη ενδεκάδα, ίσα ίσα μια χαρά δεκάδα παρατάξει την Κυριακή στην Καρδίτσα, που θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να παραμείνει στην κατηγορία. Θέλει τουλάχιστον μέχρι τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του Άρης να παραμείνει σοβαρός όπως ήταν όλη τη σεζόν, να δείξει την ίδια εικόνα που δείχνει από το ξεκίνημα της περίοδου, αυτή την εικόνα της σοβαρότητας που είναι και αυτή που σε μεγάλο βαθμό τον έφερε στην Super League της επόμενης σεζόν. Την Κυριακή δηλαδή 5 με 7 θέλουμε να πιστεύουμε θα είναι το τελευταίο διώρο που θα ασχολούμαστε με τη Football League. Αυτή νομίζω είναι μια ευχή που θα θέλαμε να την κάνουμε όλοι μας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να δώσουμε τις καλησπέρες μας μάλλον σε έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε αρκετές ώρες το 24ωρο όλη τη χρονιά με τον Δημήτρη Σπανό. Είναι ο άμεσος συνεργάτης του, ο άνθρωπός του θα λέγαμε, ο Σωτήρης Οβίνο. Σωτήρη, καλησπέρα από το Λίμπερο και την κουμπή του All About Aris. Μας ακούς κανονικά, Σας ακούω. Να,
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πούμε συγχαρητήρια και σε σένα για την επιτυχία της ανόδου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή μια χρονιά. Μια χρονιά που ξεκίνησε πριν από 9 περίπου μήνες, εκείνες τις αρχές Αυγούστου της περσινής σεζόν. Θέλω έτσι με το χέρι στην καρδιά σου, τι να μου πεις, πώς ήταν αυτή η διαδρομή αυτών των 9-10 μηνών, πώς είναι περίπου. Η διαδρομή αυτή ήταν ονειρική. Ονειρική, γιατί από την αρχή ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ήμασταν συνέχεια μπροστά. Εντάξει, είχαμε λίγο μία εκεί πέρα κοντά στον Ιανουάριο, τέλος Δεκεμβρίου μέχρι Ιανουάριο λίγο είχαμε λίγο πίεση. Αλλά όλα πήγαν καλά όλη τη χρονιά. Νομίζω ήταν ονειρική η σεζόν. Mm-hmm. Τι να πω, ήταν... Δηλαδή δεν το περιμέναμε. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι πιστεύαμε θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι πήγαν όλα τέλεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω και εσείς τι αίσθηση έχετε απ' έξω. Εμείς μέσα το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ φέτος. Δηλαδή mm-hmm. και οι ποδοσφαιριστές και το team mm-hmm. και όλοι όσοι ήμασταν στο γήπεδο κάθε μέρα το απολαμβάναμε. Mm-hmm. Η αλήθεια... Και νομίζω βγήκε και στο γήπεδο. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι πάντως ότι επειδή δεν ήσασταν ένα πολύ μεγάλο τεχνικό team, σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, στην ουσία ήσουν εσύ και ο προπονητής κατά βάση και ο προπονητής θερματοφυλάκων. Φυσικά ο Αντώνης Ολικούρης, ο οποίος κάνει τη δική του δουλειά με τους θερματοφύλακες και είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και κάνει πολύ σωστή δουλειά. Πρέπει νομίζω να ξοδεύατε καθημερινά αρκετές εργατοώρες, όπως λέμε, γύρω από το αντικείμενο, διότι ήσασταν οι μόνοι οι οποίοι έπρεπε να ετοιμάσετε την προπόνηση, να ετοιμάσετε τα πλάνα. Θέλω να μου περιγράψει δηλαδή πώς ήταν ένα 24ωρο εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Σωτήρι το Βίνο. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν μας είδε καθόλου. Κρίμα, είναι ωραία πόλη, έπρεπε να τη δείτε. Οι δύο-τρεις φορές. Κέντρο πήγα μία φορά όταν ήρθε ένας φίλος μου από τον Οροπό. Για να τον πάρω από το αεροδρόμιο και να τον πάω στο ξενοδοχείο. Δηλαδή θες GPS για να πας στο κέντρο. ναι, δεν πάω, δεν ξέρω να πάω. Για αυτή δεν ξέρω να πάω. Η δεύτερη φορά ήταν όταν είχαμε την κοπή της φύτας με την ομάδα και από τότε δεν έχω ξαναπάει. Δύο φορές έχω πάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Καθημερινά δουλεύουμε πολύ και με και ο coach ακόμα περισσότερο και εγώ τα δικά μου κομμάτια ακόμα mm-hmm. τα δουλεύω καθημερινά. Γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το καταλαβαίνω γιατί γνωρίζομαι με κόσμο και μου λέει εντάξει πάτε 2 ώρες το πρωί και φεύγετε. Ναι. Δεν είναι έτσι. 2 ώρες πάνε οι ποδοσφαιριστές, εσείς εντάξει. Όχι, και οι ποδοσφαιριστές είναι παρεξηγημένοι. Γιατί τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζονται, να πάνε σπίτι, να φάνε σωστά, να ξεκουραστούν. Πολλά παιδιά έχουν ένα ατομικό πρόγραμμα το απόγευμα και πρέπει να το κάνουν, παρακολουθούνται για να βελτιωθούν, για να μην έχουν τραυματισμούς. Όπως ας πούμε φέτος πήγαμε πολύ καλά σε συνεργασία και με τον κύριο Παντασί, mm-hmm. τον Βαγγέλη. Mm-hmm. Και με τα παιδιά που και αυτά είναι στο γήπεδο και δεν φαίνονται, οι δύο φυσικοθεραπευτές μας, ο Νόντας ο Βουτσελάς, έτσι, που είναι φυσικοθεραπευτής και ο Μάριος ο Κουρουτσιάκος, ο μασέρ μας, τα οποία τα παιδιά, ας πούμε, βοηθήσαν γιατί όταν ένας ποδοσφαιριστής ήταν κουρασμένος, πήγαινε, ας πούμε, ο Μάριος ή ο Νόντας το βράδυ και τους τρίβαν, έτσι, το οποίο δεν γίνεται αλλού, δεν γίνεται, πρέπει να πάνε σε δικούς και αυτά τα παιδιά ήταν πάντα διαθέσιμα. Αλλά δυστυχώς για μένα το πρόγραμμα είναι δύσκολο γιατί πρέπει να βγάλεις την προπόνηση την επόμενη, ατομικά προγράμματα για όλους τους ποδοσφαιριστές σε καθημερινή βάση και μετά να πάμε σε ανάλυση προπόνησης, σε ανάλυση παιχνιδιού, σε επιβάρυνση της επόμενης ημέρας κτλ. Κτλ. Είναι ο Διοσπάνος, δεν με αφήνει ήσυχο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσες φορές τη μέρα σε παίρνει τηλέφωνο? Ασταμάτα, δεν μετριούνται, δυστυχώς δεν μετριούνται. Δυστυχώς. Με την καλή έννοια, δεν μετριούνται. Είναι μόνο αυτό. Είναι η οικογένειά του και το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για μένα και είναι ασταμάτητες οι ώρες που μιλάμε και βαράει συνέχεια το τηλέφωνο και... Δηλαδή μέχρι το έχω πει και σε κάποτε μια άλλη φορά είχαμε μιλήσει στην προετοιμασία και 2 η ώρα το βράδυ μπορεί να θυμηθεί κάτι γιατί κοιμάται αργά αυτός. Εγώ 12 η ώρα κοιμάμαι. Και να πάρει να με ξυπνήσει και να πει ρε Σωτήρη, αυτός θα κάνει αύριο τελικά. Ξέρω εγώ, Μιλούλοβιτς θα κάνει αύριο προπόνηση, τι γίνεται. Θα κάνει, πάμε ρε κότς. Ναι, αλλά έχει αυτό. Και πρέπει να το εξηγήσω 2 η ώρα το βράδυ γιατί θα κάνει, γιατί δεν θα κάνει και να ξανακοιμηθώ εγώ και αυτός να κοιμηθεί 4-5 το πρωί και να έρθει μετά στην προπόνηση. Μάλιστα. Οπότε σε προσωπικό χρόνο είχα πάρα πολύ λίγο, αλλά. Αλλά όταν ήταν, η ομάδα πάει καλά αλλά ήταν Σωτήρη νομίζω και μεγάλη ευκαιρία για σένα. Δεν ξέρω, ήταν αφροντιστήριο, ένα πανεπιστήμιο άρεσε κατά ψέματα για σένα. Που είσαι και νεαρό σε ηλικία, ήταν ένα πολύ μεγάλο άλμα στην καριέρα σου. Πιο πολύ σε διαπροσωπικές σχέσεις και σε σχέσεις με τους φιλάθλους, με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους στα γραφεία που είναι ένα επίπεδο πάνω νομίζω και οι ποδοσφαιριστές ήταν
πολύ υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά αξίζουν να είναι και στη Super League. Mm-hmm. Και το πώς εμπνέαν ένα ειδικά τώρα παιδιά Σόζα, Δελιζήσεις που τραβήξαν και το κουπί, Μουμίν, δεν θέλω να λέω ονόματα. Τα περισσότερα παιδιά έχουν mm-hmm. προσωπικότητα. Mm-hmm. Πρέπει να προσέξεις όσο μιλάς, γιατί είμαστε και σε κοντά σε ηλικία. Πρέπει mm-hmm. να τους πείσω για αυτό που θα κάνουν, για την επιβάρυνση που θα δώσω, για την κούραση που θα τραβήξουν, για να το καρποθούν στους αγώνες. Πήγαν όλα καλά, με εμπιστεύτηκαν με το καιρό. Από την πρώτη μέρα δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, κάποια παιδιά τα ήξερα και με εμπιστεύονταν. Ναι. Κάποια άλλα παιδιά σου λέει τι κάνει τώρα αυτό το... Ας πούμε ο νεαρός, τι κάνει τώρα ο νεαρός, τι θέλει να μας πει, τι είναι αυτά ναι. που κάνει. Άντε πάλι θα κουραστούμε, θα κάνουμε, δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Ναι. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής και πάντα παραπονιέται, άμα έχει επιβάρεση ειδικά, άμα το φορτώνεις πάντοτε. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα παράπονο, το βγάζουν. Οι ποδοσφαιριστές φέτος, από την προετοιμασία, ήταν 100% επαγγελματίες, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ναι. Και βγήκε νομίζω και στο πρωτάθλημα όλο. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, είναι σημαντικό να έχεις καλούς χαρακτήρες στην Ελλάδα. Ήταν πολύ καλά, πολύ καλά. Όλα πήγανε τέλεια. Πάνω σε ποιο πρόγραμμα βασίστηκε η φετινή προετοιμασία από το ξεκίνημα, σε ποιες έτσι, προπονητικές νόρμες στηριχθήκατε και αποφύγατε και πολλούς τραυματισμούς και γενικότερα κύλησε η χρονιά, νομίζω σχετικά ομαλά. Τα τρεξίματα βγήκανε, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα θέματα σε αυτό το κομμάτι. Το αντιλήφθηκε νομίζω και ο κόσμος βλέποντας την ομάδα στο γήπεδο. Ναι, πήγαν όλα καλά. Το μοντέλο που κάνανε συγκεκριμένο, εντάξει, με τον καιρό το φτιάχνω, κάθε χρόνο νομίζω το βελτιώνω. Τι να πω, συνήθως πιο κύρια θέλω να σου πω ότι είναι ατομικό, μπορεί να είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά είναι και ατομικό σιγά σιγά, μετρώντας τους παίχτες με την τεχνολογία, με τα συστήματα, τα καρδιοσυχνόμετρα κτλ. Ο κάθε παίχτης έχει συγκεκριμένο όριο που αντέχει. Ναι. Έτσι να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ένας άλλος παίχτης αντέχει περισσότερο, ένας άλλος παίχτης αντέχει λιγότερο. Πρέπει αυτός που αντέχει λιγότερο να τον προπονήσεις τόσο όσο να αντέχει το μάτς και να μην τον προπονήσεις παραπάνω. Γιατί μετά θα είναι κουρασμένος στο παιχνίδι. Ο παίχτης από την άλλη που αντέχει περισσότερο, μπορείς να του κάνεις και λίγο παραπάνω προπόνηση και θα αντέχει και στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, ο κάθε παίχτης ατομικά, αλλά και συνολικά η ομάδα, θα πρέπει να είναι προπονημένη και ξεκούραστη για το παιχνίδι. Νομίζω αυτό είναι το μυστικό και αυτό μας πήγε καλά. Το δουλέψαμε πολύ, το ψάξαμε με τον coach. Mm-hmm. Ταιριάζουν και οι ασκήσεις μας, ξέρω τι θέλει πάνω στην εβδομάδα να δουλέψει, προσαρμόζω τις ασκήσεις μου με τις δικές του και αυτό συνθέτει το puzzle και η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά ο κάθε παίχτης μετράμε την απόδοση του ατομικά. Mm-hmm. Οπότε εκεί πρέπει να συνεργαζόμαστε. Τα ατομικά προγράμματα που παίρνουν και κάνουν ή πριν την προπόνηση ή μετά την προπόνηση. Και συνολικά, ας πούμε, κάποιο παίχτη, λέμε τώρα παράδειγμα το Βίνο, έλα το αγόρι μου, είσαι κουρασμένος. Τώρα Τετάρτη δεν θα κάνεις προπόνηση. Να τον βγάλεις από το πρόγραμμα. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργήσε όλο το πλάνο. Και νομίζω ήταν επιτυχημένο και θα είναι και του χρόνου όπου πάμε ή αν μείνουμε εδώ βελτιωμένο πιστεύω. Γιατί κάθε χρόνο αυτό είναι το μυστικό, να μπορείς σε αυτά που κάνεις να τα διαβάζεις, να τα μελετάς και να βελτιώνεις. Ναι, κάθε χρόνο ότι... να λες είσαι μεγαλύτερος. Το δικό σας ο τομέας αυτός της εκγύμνασης γενικότερα είναι ένας τομέας ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς, πρέπει να επιμορφώνεστε, πλέον διαβάζετε, πρέπει να... αναπροσαρμόζετε τα πλάνα σας ενδεχομένως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Έτσι είναι, συνέχεια γίνονται σεμινάρια, συνέχεια γίνονται διαλέξεις, συνέχεια γίνονται συνέδρια και συνήθως γίνονται και Σαββατοκύριακα και αυτό είναι το παραπονό μου και δεν συμμετέχω σε όσα θα ήθελα να συμμετέχω. Αλλά πλέον το ίντερνετ βοηθάει και πολλά βγαίνουν στο ίντερνετ και τα παρακολουθώ μόνος μου online. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι απογεύματα, κάθομαι και διαβάζω, ας πούμε, κάτι Δευτέρες. Mm-hmm. Αλλά το μυστικό είναι αυτό που είπες και εσύ, συνέχεια να παρακολουθούμε, να βελτιωνόμαστε, να μπορούμε να αναλύουμε τις προπονήσεις και τους αγώνες και να βελτιώνουμε τους ποδοσφαιριστές και να βελτιωνόμαστε κι εμείς. Και σίγουρα ένας όρος που πλέον είναι στο ποδόσφαιρο δυνατός είναι ο αθλητικός επιστήμονας. Εκεί νομίζω πάω εγώ να καταταχθώ, όπως και τα περισσότερα παιδιά που δουλεύουν που είναι προπονητές φυσικής κατάστασης, στη Super League και στη Football League οι περισσότεροι. Γιατί είμαστε επιστήμονες, πώς να το κάνουμε, δηλαδή παίρνουμε αναλύω με τα δεδομένα. Τα αναλύουμε, τα περνάμε στην ομάδα, τα ξαναπέρνουμε, τα ξαναπερνάμε και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πίστεψε με, είναι πολύ δύσκολο. Να μπορείς να καταλάβεις
πώς είναι ο παίκτης και να βελτιώσει την απόδοσή του. Ναι. Και όλο αυτό όχι κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες, γιατί ο Άρης ταλαιπωρήθηκε πολύ Σωτήρη τα τελευταία χρόνια με την περιήγησή του σε άγνωστες κατηγορίες για το μέγεθός του. Ναι. Ναι. Το λες ένα παιδί που ήταν στον Πανεγιάλιο πριν έρθει τον Άρη. Ναι, όχι ότι είναι οργανωτικά ήταν πολύ καλά ο Πανεγιάλιος, αλλά εδώ είχαμε και ένα προπονητικό κέντρο. Ναι. Στον Πανεγιάλιο δεν είχαμε. Πηγαίναμε κάθε μέρα αλλού. Σε γήπεδο, σε ένα χωριό, στο άλλο χωριό, στο άλλο χωριό. Και στην Παναχαϊκή το ίδιο, που ήμασταν με τον coach. Οπότε όταν εγώ έρχομαι εδώ στο Ρήσιο και έχω το γραφείο μου και μπορώ να κάτσω εκεί και να δουλέψω. Και έχω τον Τζακίρη που ήταν υπεύθυνο σωματισμού, φροντιστής όπως λένε. Και τον Βενέτη, τον συνεργάτη του. Και τους κύριους Σεφέριδες, τα δύο αδέρφια Γκάζι και πάνω που έχουν τα γήπεδα χαλιά. Και τα παιδιά αυτά να είναι εκεί δίπλα μου, να φέρουν καφέδες, να... ό,τι τους πεις να είναι εκεί, τα ρούχα το ένα το άλλο, να είναι όλα συνεντέλεια και μπορείς να δουλέψεις, τότε νομίζω δεν υπάρχει δικαιολογία αν σου λείπουν κάποιες ειδικές μπάλες ή κάποια κονάκια ή kettlebell ή κάποιες μπάρες. Μπορείς να προσαρμόσεις το πρόγραμμα και να δουλέψεις, εφόσον έχεις τουλάχιστον τα γήπεδα και το χώρο σου. Νομίζω το Ρήσιο είναι ευλογία, αν και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι, νομίζω θα βελτιωθεί. Ναι. Και είναι ευλογία που έχει ο Άρης το Ρήσιο και για τον κάθε προπονητή και προπονητή φυσικής κατάστασης ή αθλητικό επιστήμονα ή τερματοφυλάκων ή οποιονδήποτε. Ναι. Είναι ευλογία που έχουμε αυτό εκεί το μέρος και νομίζω ότι για μένα οι συνθήκες ήταν προς το ιδανικές. Μπορούσαν να είναι και καλύτερες. Ναι. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος και νομίζω όλα πήραν καλά. Δεν έχω να πω κάτι. Να πω ότι δεν ήταν. Εντάξει, μπορεί άλλος άνθρωπος τώρα να είχατε εδώ να ήταν 40 χρονών να έχει άλλες παραστάσεις και να λέγε ότι τι ήταν αυτά, ξέρω εγώ. Το γήπεδο μια μέρα ήταν 5 πόντους το χώρο το πιο ψηλό. Το γυμναστήριο δεν ήταν συνεντέλεια το αυτό, αλλά εντάξει, αυτά είναι στην καθημερινότητα. Ήταν σημαντικό το γεγονός στη δουλειά σου και γενικότερα στην ομάδα φέτος το ότι όταν ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου πέρσι η προσπάθεια ήταν το σύνολο σχεδόν το 90% από το ρόστερ ήδη διαθέσιμο για να βγει η δουλειά. Μέτρησε ναι, δηλαδή αυτό πολύ στην πορεία. Πολύ, πολύ σημαντικό είναι και πέρσι πάλι στον Απόλλωνα ήμασταν με τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μεφορίδη και πάλι είχαμε την ίδια συνταγή ό,τι κάναμε και φέτος στην Μάρη. Δηλαδή το ρόστερ ήταν έτοιμο. Πήγαμε και τότε στα 3-5 πηγάδια. Και ήταν και όλοι οι παίχτες, άπαντες. Να μπορεί να τους δουλέψει ο προμοτής στην τακτική και εγώ να μπορώ να τους γυμνάσω. Το ίδιο έγινε και φέτος. Και είδατε το αποτέλεσμα, ότι εντάξει, ειδικά το ξεκίνημα, γιατί όταν έχεις όλους τους παίχτες από την αρχή, και σε φυσική κατάσταση θα είναι καλύτερα και σε τακτική θα είναι καλύτερα. Ναι. Και το ότι στην αρχή πέραμε πολλά μάτς προς το τέλος, όταν οι άλλες ομάδες δεν ήταν ακόμα έτοιμες, ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι, γιατί δουλέψαμε ανελιπώς από το τέλος Ιουλίου, ούτε Αύγουστο, τέλος Ιουλίου ήταν. Δουλέψαμε ανελιπώς, υπολογίσαμε και στη διακοπή και νομίζω μπήκαμε πολύ έτοιμοι στο πρωτάθλημα και αυτό φάνηκε. Και νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν και πολλά πράγματα. Αυτό πρέπει να το καρποθεί ο κύριος Μυροφορίδης και ο κύριος Σπανός που ήταν έτοιμο το ρόστερ και το δουλέψαμε όπως έπρεπε να το δουλέψουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Β' Εθνική, που οι παίχτες δεν έρχονται έτοιμοι, κακά τα ψέματα. Τα παιδιά δεν είναι, θέλουν να ξεκουραστούν, είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι περίεργα τα γήπεδα. Γιατί άλλο να παίζεις σε ένα γήπεδο σαν το Χαριλάο, μετά να πας, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, μετά να πας στο Άκα, και άλλο να πας στον Εγνιακό να παίξεις με τη Λάσπη στο Βούργο. Είναι διαφορετικό. Οι επιβαρύνσεις είναι πολύ διαφορετικές. Τα εξωτερικά φορτία είναι τεράστια σε τέτοια γήπεδα. Και μετά από το Βούργο μπορεί να πας, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα ή στο, που πήγαμε, στον Απόλλο Πόντο και να είναι τσιμέντο το γήπεδο. Πάλι είναι άλλες εξωτερικές επιβαρύνσεις διαφορετικές. Πάλι τα φορτία αλλάζουν. Πάλι ο παίχτης ήταν αλλιώς φτιασμένος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ τα κοιτάω πολύ αυτά και ήταν δύσκολη χρονιά. Όπως και τα τελευταία 4 χρόνια που δουλεύω Β' Εθνική με το Σπανό. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι αυτό καλά το είπατε. Ότι η ομάδα ήταν το καλοκαίρι έτοιμο το ρόστερ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Και φάνηκε στο ξεκίνημα. Είστε κάπως οι γυμναστές οι αφανείς ήρωες, δηλαδή είστε οι άνθρωποι που διεκπεραιώνονται κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της προπόνησης, αλλά πολύ σημαντικά μέσα στη χρονιά, και είστε και αυτοί που πολλές φορές αποτελείτε και τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του προπονητή και των παικτών. Περνάτε πολλές ώρες, συνομιλείτε κατηδίαν με τους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεστε, πιάνετε μηνύματα πολλά, επειδή είστε πολλές ώρες με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολυσύνθετος ο ρόλος δηλαδή ενός γυμναστή στην ομάδα. Δεν είναι απλά πράγματα δηλαδή.
Ναι, είναι πολύ... Θέλει διαχείριση, το οποίο εγώ δεν το έχω ακόμα, γιατί είμαι μικρός και μερικές φορές θυμώνω και μπορεί, ας πούμε, να μην είμαι αυτός που πρέπει να είμαι και να χάνω τον έλεγχο. Λόγω εμπειρίας, νομίζω σιγά σιγά θα το βελτιώσω. Ναι. Θα ξέρω τα λάθη μου. Αλλά γενικά με τα παιδιά δεν είχα, με τους ποδοσφαιριστές, γιατί τα λέω παιδιά και είναι λάθος, με τους ποδοσφαιριστές δεν είχα προβλήματα. Είμαι κοντά με τους περισσότερους, αν όχι με όλους. Κάνουμε αυτό. Είμαι και μόνος μου. Δεν έχουμε, ας πούμε, το βοηθό, τον συνεργάτη, τον άλλον, του σπάνου. Είμαι μόνος μου. Είμαστε οι δυο μας. Σωστά, δεν υπήρχε κάποιος αναλυτής, κάποιος βοηθός με την έννοια του βοηθού. Υπήρχε, όχι, ναι. Δεν έχουμε. Και είναι και ευχάριστο, γιατί μου αρέσει, είμαι κοινωνικό παιδί και στο, όχι να βγω, είμαι και στην παρέα μου, ξέρεις, είμαι λίγο έτσι πλακαντής και αυτά. Και ερχόμαστε κοντά με τους ποδοσφαιριστές, μεταφέρω πράγματα που λες, κάποια παραπονάκια, κάποιο τέτοιο, ή προσπαθούμε να προφυλάξουμε λίγο τη σχέση του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, γιατί κακά τα ψέματα, οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται όσο θέλουν, είναι σίγουρα πάντα στεναχωρημένοι, λίγο εκνευρισμένοι και πρέπει λίγο να τα προσπερνάμε αυτά. Πάντα τριβές υπάρχουν, και, σαν ποδοσφαιρικό τμήμα. Και να φτιάχνουμε λίγο το κλίμα, ναι, γιατί στην απόδοση καλή είναι η φυσική κατάσταση, καλή είναι η τακτική, αλλά σίγουρα και η ψυχολογία παίζει το δικό της ρόλο. Ναι, και ειδικά όταν σε ένα ρόστερ του στον Άρη φέτος ο Τύρι με 25 ποδοσφαιριστές εν δυνάμει όλους βασικούς. Γιατί ήταν όλοι που μπορούσαν να παίξουν ανά πάσα στιγμή στην ενδεκάδα της ομάδας. Οι τριβές είναι αναπόφευκτες, εντάξει. Και ένα μετάλλιο για τα παιδιά και για μένα νομίζω είναι ότι όποιο παιδί κλήθηκε να παίξει ξαφνικά, μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να ήταν εκτός 18, μπήκε και έπαιξε και ήταν και καλός και ανταπεξήλθε. Νομίζω τα περισσότερα παιδιά, όποιος κλήθηκε να παίξει, ήταν εκεί παρόν και έδωσε το 100%. Όσον αφορά ότι, ας πούμε, είμαι αφανής ήρωας, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι, όπως είπα, και τα παιδιά οι φροντιστές και αυτά, είναι τα παιδιά στα γραφεία. Η Κατερίνα Εκότσου, ο Ζουμπούλης, ο Πιπερίδης, ο Τσαλουχίδης που ήρθε τώρα, ο κύριος Σίμος που είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου και δεν φαίνεται. Όλοι αυτοί είμαστε ένα παγόβουνο, ας πούμε, που από κάτω είμαστε κάτω από το νερό και δεν φαινόμαστε, όπως και οι ποδοσφαιριστές που δεν φαίνονται, γιατί κάποια παιδιά είναι στάρ, έτσι. Τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, λέμε τώρα ο Κάσος, ο Πασχάλης ή ο Νίκητς που μπήκε 5 φορές όποτε χρειάστηκε και τα έδωσε όλα, δεν φαίνονται, δεν είναι διάσημοι, δεν είναι αναγνωρίσιμοι, σαν τον Πλατέλα, ας πούμε, τον Σόζα, τον Βελιζήσι. Και όμως αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα. Είναι η βάση στο παγόβουνο. Και όλα τα παιδιά μεταξύ μας ξέρουμε πόσο σημαντικοί είμαστε και δεν μας πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει, ας πούμε, δεν μου άρεσε και η δημοσιότητα, να σας πω την αλήθεια. Και τώρα με το ζόρι, όχι με το ζόρι, γιατί δεν έχω κάτι με εσάς, με κανένα δεν έχω κάτι. Απλά ο κότς μου είπε, θα βγεις. Άντε, εντάξει, είναι το επιστέγασμα της χρονιάς. Νομίζω, εντάξει, πρέπει να αποδίδονται τα εύσημα σε όλους όσους συνετέλεσαν στο να επιστρέψει. Και σας ευχαριστώ πολύ και μου αρέσει τώρα που συζητάω και τα λέμε. Έτσι ξεκλειδώθηκα λίγο, γιατί στην αρχή ήμουν πολύ αγχωμένος. Μια και ξεκλειδώθηκες, θέλω να μας πεις έτσι ποιες στιγμές χαρακτηριστικά μέσα στη σεζόν. Σου έμειναν, ρε παιδί μου, σε αυτή την πορεία όλων αυτών των αγωνιστικών. Ναι, παραφέρθηκα σε κάτι πανηγυρισμούς και μου βάλε και σέριος πάνω και μου λέει, τι είσαι, προπονητής ή φίλαθλος? Εντάξει, πες όταν είναι η σφιγμή. Ναι, είμαι στο... Τα γκολ που μπήκα στο τέλος, μου στον εργοτέλη, μπήκα μέσα και με ψάχνει να μου πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημα για τα τελευταία 5 λεπτά, να το μεταφέρω στους ποδοσφαιριστές, και εγώ ήμουν μέσα και πανηγύριζα και αγκαλιά με τους παίχτες. Στον Πανσεραϊκό το ίδιο. Ήταν κάποια μάτς που ήταν δύσκολα και δεν πίστευες. Έλεγες, άντε στο τέλος θα πάρω ισοπαλία, αλλά ξέρεις, ισοπαλία μέσα σου σε πονάει. Και λες, και μπαίνει το γκολ και σου φεύγει όλη η πίεση, όλο το άγχος, όλη η τρέλα, και μπαίνεις μέσα να πανηγυρίσεις και ο προπονητής σε ψάχνει. Ναι, και μετά πάλι ένα μάτς έγινε, πάλι βάλαμε γκολ προς το τέλος και πάω να φύγω να πανηγυρίσω και σκέφτομαι με τον Πασεραϊκό ότι μου είχε βάλει τις φωνές ο coach και γυρίζω και λέω, coach εδώ είμαι, coach εδώ είμαι, και με έβαλε τα γκέλ. Είναι κάποιες τέτοιες στιγμές που ξέρεις, μπαίνει το γκολ και τα χάνεις, δηλαδή είσαι απλός φύλαθλος κι εσύ. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν έγινε αριανός, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορώ να υποστηρίξω ομάδα, να σας πω την αλήθεια. Και μεγάλος, ας πούμε, ο πατέρας μου είναι άλλη ομάδα, λέμε τώρα, και με μεγάλο αγιός, και πλέον όσο ασχολούμαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να πω ότι είμαι κάποια ομάδα. Και δεν το κάνω για επαγγελματικούς λόγους. Απλά όταν δουλεύεις και είσαι μία εδώ και δένεσαι, φεύγεις, πας αλλού δένεσαι, φεύγεις, πας αλλού δένεσαι. Σίγουρα το μεγαλείο του Άρη ήταν μεγάλο και συγκλονίστηκα με τον κόσμο και με αυτά. Σε παρασέρνει δηλαδή η ατμόσφαιρα, ειδικά στο Βικελίδης. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όχι, ειδικά τώρα ζήσαμε και την Μπόκα. Εντάξει, ήταν
τρομακτικό αυτό που έζησα. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο του Άρη και τη διοίκηση που έκανε mm-hmm. αυτό το φιλικό. Mm-hmm. Και ήταν ίσως αυτό να ήταν το πιο σημαντικό. Το φιλικό με την Μπόκα. Θα το λέμε, δηλαδή θα βάζουμε YouTube και θα λέμε στα παιδιά μας και τα δύο ήταν ο μπαμπάς, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είναι ένα τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Από Δευτέρα πλέον και επίσημα σε άδεια θα είναι η ομάδα. Η επόμενη μέρα που ξημερώνει, ποια θα είναι, ή είναι ακόμη νωρίς για να το σκεφτείτε? Κοίτα, για μας δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ούτε από εδώ ούτε από άλλη ομάδα, που ο κότσες και δεν θα μιλάγε με άλλη ομάδα, γιατί είναι πολύ επιχαρτημένος αυτά. Ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο αγχωτικός, αν και αυτός έχει τρία παιδιά, δεν έχω εγώ. Αλλά είμαι πολύ οργανωτικός, στο θέμα ότι ξέρω τι θα κάνω το πρωί, θα ξυπνήσω, θα πάω μετά στην προπόνηση, θα γυρίσω, θα φάω, θα κοιμηθώ, θα βγάλω την προπόνηση, θα πάω γυμναστήριο, θα ξανασχοληθώ με την προπόνηση. Θέλω να είναι το πρόγραμμά μου στάνταρ. Και όταν τώρα είμαστε σε αυτό το κενό, λίγο αγχώνομαι, η αλήθεια είναι. Βέβαια έχουμε τώρα από εβδομάδα, είπαμε ότι είπε ο κότς ότι έχει ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη. Να. Για να μιλήσουν και να δούνε. Πρέπει να τελειώσει νομίζω πρώτα, γιατί είναι αυτό το στυλ του κ. Σπανού. Είναι επαγγελματίας μέχρι την τελευταία μέρα. Ακόμα αναλύει σε βίντεο τα παιχνίδια, ενώ είχαμε βγει μαθηματικά. Ακόμα κόλλαγε την προπόνηση ακριβώς τι έχει να κάνει και ο καθένας ο ποδοσφαιριστής τι πρέπει να κάνει στο τακτικό κομμάτι. Mm-hmm. Είναι 100% επαγγελματίας μέχρι την τελευταία μέρα. Τιμάει το συμβόλαιό του και περιμένει τον κύριο Καρυπίδη και μετά θα εξετάσει αν έχει κάποια πρόταση, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είτε μείνουμε στον Άρη είτε πάμε κάπου αλλού, νομίζω θα είμαστε μαζί, πιστεύω, με τον coach. Ναι. Μας αρέσει και το ζήτημα συνεργασία μας, νομίζω ότι ταιριάζουμε απόλυτα. Ναι. Και στο εξαγωνιστικό και στο αγωνιστικό. Πάντως τους ποδοσφαιριστές δεν θα τους αφήσει χλωρό κλαρί, το προγραμματάκι θα το πάρουν από Δευτέρα. Α, ναι. Είναι έτοιμο το πρόγραμμα της μεταβατικής περίοδου. Και τώρα λογικά, επειδή ακούνε και τα περισσότερα παιδιά, γιατί ίσως ξέρουν ότι θα μιλήσω, θα τους το αναλύσω τη Δευτέρα σε βίντεο, με προτζέκτορα. Θα τους εξηγήσω τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και είναι σημαντικό να το κάνουν, γιατί κάθε καλοκαίρι τραβάμε τα πάντα εμείς οι προπονητές φυσικής κατάστασης για να επαναφέρουμε τα παιδιά. Ναι. Που παρατάνε τον εαυτό τους, γιατί είπα ότι τα φορτία και η πίεση όλη τη χρονιά είναι μεγάλα. Mm-hmm. Και το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά τώρα εδώ στον Άρη, είναι πολύ μεγάλο, κακά τα ψέματα. Ναι. Έχουν πίεση, χωρίς ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζω φέτος ήταν πολύ θετικός. Μας αγάπησε από το πρώτο φιλικό, ήρθανε, μας αγκαλιάσανε, μας στηρίξανε, αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις τον κόσμο και θες να αποδείξεις ότι είσαι καλός, ότι είσαι ο καλύτερος, ότι θες να τα δώσεις όλα, μόνο αυτό σε αγχώνησε, στερσάρει τον οργανισμό. Και σίγουρα τώρα έχουν όλοι νιώθουν μια ανακούφιση, μια γαλλίαση και σίγουρα θα αφαιθούν πολύ το καλοκαίρι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τους επισημάνω κάποια πράγματα και θα τους τα επισημάνω. Ναι. Γιατί ειδικά το καρδιαρμαστικό δεν πρέπει να το αφήσουν, γιατί αργεί να επανέλθει. Ναι. Θα δυσκολευτούν οι ίδιοι περισσότερο τις πρώτες μέρες. Εάν αφήσουν τον εαυτό τους, ήδη θα το πληρώσουν. Σίγουρα, εσείς τώρα που παρακολουθείτε όλα τα αυτά, στην αρχή στην προετοιμασία όλοι έχουν λίγο τους κοιλιακούς, λίγο τους προσαγωγούς. Και αυτό είναι από την αδράνεια, γιατί αδρανεί ο οργανισμός και μετά ξαφνικά μπαίνει με μπάθα, μπαίνει επιβάρηση και ο οργανισμός κλατάρει και σου λέει: «Όπα ρε φίλε, θα πέσουμε κάτω». Μπαπ, ναι. Και σου βγάζει ένα προβληματάκι γη στους κοιλιακούς, προς αγώς που έχουν οι περισσότερες προετοιμασίες. Ναι. Πάντως κακά τα ψέματα, Σωτήρη, από ποδοσφαιριστή σε ποδοσφαιριστή διαφέρει το επίπεδο, έτσι, προσέγγιση και επαγγελματισμού. Κακά τα ψέματα, κάποιοι είναι πιο επαγγελματίες, κάποιοι τους αρέσει περισσότερο η προπόνηση, κάποιοι δεν είναι τόσο της προπόνησης. Σε κάθε ομάδα πάντοτε υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι χρειαζόμαστε. Και οι πιο, που είναι πιο χαλαροί χρειάζονται, γιατί αποφορτίζουν το κλίμα. Ναι. Γιατί και σε μια ομάδα, αν είναι όλοι οι επαγγελματίες και πάνε 100% θα σκοτωθούν, ρε παιδάκι μου, σε τέτοιες κατάλαβες. Ναι, θα ήταν και πολύ φλάτ αυτό, νομίζω. Θα ήταν και πολύ φλάτ όλο αυτό. Δηλαδή, αν έχεις μόνο κάσους στην προπόνηση, θα ήταν λίγο μονότονο, νομίζω. Και δεν θα χρειαζόσουν και πολύ εσύ να παρέμβεις, γιατί. Εντάξει. Όχι, μα εκεί θα έλεγα, μα τον κάσο είναι το. Τώρα, επειδή είπε τον κάσο, το μόνο που του λέω είναι σταμάτα. Φτάνει. Παίρνω στην γυμναστήρια και τον βγάζω απ' έξω. Γιατί εκεί πάει το σύνδρομο της υπερπροπόνησης, που είναι πιο. Δηλαδή, άμα είναι παίχτης υπερπροπονημένος, είναι χειρότερο από το να είναι υποπροπονημένος. Δηλαδή, εκεί το υπερπροπονημένος που λέει κάει και ο παίχτης,
Ναι. Παραδείγματα δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Mm-hmm. Εκεί μετά η απόδοση είναι τελείως κάτω από το μηδέν. Δηλαδή πέφτει πολύ απόδοση και θέλει πολύ προσοχή και για τραυματισμούς, αλλά και ότι δεν έχει ενέργεια ο παίχτης. Mm-hmm. Έχει αδειάσει. Σωστά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει να είναι μοιρασμένο, mm-hmm. όπως είναι όλα στη ζωή. Mm-hmm. Θέλει λίγο, ξέρεις, και προπόνηση και χαλάρωμα και δουλειά και διασκέδαση, όλα μαζί, άμα μπορείς να τα συνδυάσεις. Αυτό νομίζω είναι το ιδανικό. Ναι, πάντως γενικότερα, όπως είπες και στο ξεκίνημα, προβλήματα σοβαρών τραυματισμών δεν είχαμε. Αν εξαιρέσει κανείς στο ξεκίνημα την πρώτη εβδομάδα και όλα στην άουσα, στα τρεπέντε πηγάδια, ο Πίντο που τραυματίστηκε, έπαθε τη ρήξη προς του χιαστού και ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή. Ναι. Δεν είχε πολλά έτσι, προβλήματα η ομάδα. Και ο Δημήτρης το ίδιο. Εκεί... Αν ναι, είχαμε και τον Ανάκουλο, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Πάλι εκεί στην αποκατάσταση είχε. Ξανά έπαθε στο ίδιο πόδι το χιαστό. Νομίζω Πίντο δεν ξέρω, ήταν αμφιβόλου, όχι επειδή έκανε στη Βραζιλία και είναι λίγο, να το πω έτσι γλυκά, τεμπέληδες εκεί στη Βραζιλία. Ναι, μπορεί να μην έκανε καλή αποκατάσταση δηλαδή. Έκανε τα τεστ, ναι, έκανε τα τεστ, αλλά ούτε εργομετρικά πρόλαβε να περάσει. Μπήκε στην προετοιμασία, έλεγε είμαι καλά, το πόδι τα καλά δεν είχε. Μα δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, ήταν και άτυχη στιγμή όπως το λέτε, έτυχε, εντάξει. Ο Δημήτρης σίγουρα ήταν άτυχη στιγμή. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε 4 κλάσεις, είναι πολύ καλό σε ποσοστό. Στατιστικά δηλαδή το νούμερο είναι πολύ χαμηλό. Στατιστικά είναι πολύ πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό, γιατί είναι και 38 οι αγώνες, κάναμε τους 32 όπως κάναμε, 33. Είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ χαμηλό. Αν σκεφτείτε ότι ανά 1000 λεπτά προπόνηση και αγώνα υπάρχει ένας μικρός τραυματισμός στην Premier League, θα δω τώρα ένα στατιστικό. Αναλογιστείτε τώρα ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα και δεν είμαι μόνο εγώ, είπαμε είναι ο Βαγγέλης ο Πανταζής, είναι τα δύο παιδιά οι ψυχοθεραπευτές που τους είχα πει πριν, και ο Νόντας και ο Μάριος, και είναι και οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους. Δηλαδή είναι και το προπονητικό υπόβαθρο που είχαν, που ήταν όλα τα περισσότερα παιδιά, κάποια δεν ήταν γνωστά, αλλά τώρα ας πούμε ο Μπαρκάν έχει παίξει χρόνια Super League, ο Ντούνης, ο Βελιζήσης, ο Σόζα, όλα τα παιδιά έχουν προπονητικό υπόβαθρο. Δεν ήταν κάποια παιδιά που είχαν την ΚΑΠΑ 20 και μπήκαν και παίξαν 35 αγώνες και Σωτήρη, συγχαρητήρια, είσαι γυμναστάρα, ξέρω εγώ, είσαι προπονητάρα. Τα παιδιά είχαν από μόνα τους υποβάθρο, ξέραν τι να κάνουν. Ναι. Σε βοήθησαν. Και με τη δική μου την καθοδήγηση νομίζω, ναι. Και με τη δική μου την, ας πούμε, επιστημονική προσέγγιση και καθοδήγηση και με τη δική τους εμπειρία και με του προπονητή. Νομίζω πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι και θέμα λίγο τύχης, γιατί ποδόσφαιρο είναι και τραυματίζεσαι. Καταλάβεις κάτι, ας πούμε, ο Τζόγλου είχε ένα τραυματισμό στην προετοιμασία που άπλωσε το πόδι να πλασάρει και έβαλε όλο στο δικό του πόδι και του το άνοιξε. Δηλαδή κάτι που λες και το έκανε με το χέρι επίτηδες και τραυματίστηκε. Αυτό είναι άτυχη στιγμή. Δηλαδή, αν είχαμε άλλα 3 τέτοια και είχαμε 7 μικρούς τραυματισμούς, θα ήμουν αποτυχημένος. Δεν νομίζω, είναι και λίγο τύχη, ποδόσφαιρο είναι. Θα τραυματιστούν, θα επανέλθουν. Το θέμα είναι η ομάδα να είναι προπονημένη, τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα. Και να κερδίζει η ομάδα. Γιατί άμα δεν κερδίζει η ομάδα, τι να λέμε. Σωστά. Εντάξει, αυτό το κομμάτι κύλησε νομίζω ομαλά η σεζόν και από ό,τι καταλαβαίνουμε, εφόσον δεν παραμείνετε και συνεχίσει κάποιος άλλος προπονητής, θα παραδώσεις εσείς το δικό σου το κομμάτι μια ομάδα η οποία θα είναι καλά προπονημένη. Όσοι παραμείνουν τουλάχιστον από το φετινό ρόστερ και την επόμενη σεζόν. Θα έχουν το υπόβαθρο πρόγραμμα το ατομικό, το πρόγραμμα το ατομικό της μεταβατικής περίοδου και όπως τότε στον Απόλλωνα όταν φύγαμε παραμονή Χριστουγέννων είχε έρθει ο Κώστας ο Παρούσης που είναι φίλος μου, είχαμε κάνει μαζί ένα μεταπτυχιακό στην Κομοτηνή της FIFA και του έδωσα όλα ό,τι είχαμε δουλέψει, ακριβώς τα πάντα όλα, τα έχω στο λάπτοπ και του τα έδωσα όλα. Έτσι και αν έρθει κάποιος γυμναστής και μου ζητηθεί ή το ξέρω εγώ προσωπικά θα τα δώσω από μόνος μου, αλλά μου ζητηθεί από τη διοίκηση και εγώ έχω φύγει, θα τα παραδώσω όλα ό,τι έκανα όλη τη χρονιά και σίγουρα για τα παιδιά που μείναν μιλάμε, έτσι, για τους ποδοσφαιριστές θα μείνουν. Και το μεταβατικό τους πρόγραμμα και για ποιο λόγο το έκανα. Θα είναι πλήρης η ανάλυση μου στο... γιατί θέλω να βοηθήσω τον επόμενο προποντή φυσικής κατάστασης που θα έρθει, θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να τον δω στα φώτα μου, θέλω να ανταλλάξω απόψεις. Και θέλω το καλό των παιχτών και του Άρη. Μάλιστα. Οπότε όποιος έρθει σίγουρα η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή. Λέμε αν δεν είμαι εγώ, έτσι μην κλείνουμε τις πόρτες. Γιατί μην μου πει μετά ο πρόεδρος, εσύ είπες θα φύγεις στον αέρα. Σωστά. Λέμε, εάν σε περίπτωση που γίνει που φύγουμε και δεν μείνουμε, τότε με ανοιχτές αγκάλες
Από ό,τι καταλαβαίνω. Θα καθοδηγήσω όσο μου επιτρέπετε τον ναι, επόμενο. Ναι, ναι, και με αυτό θα κλείσουμε. Μπορεί να μην έγινε αριανός, όπως είπες, γιατί αποφεύγεις σε αυτό το κομμάτι για να είσαι ανεπηρέαστος επαγγελματικά. Αλλά πάντοτε από εδώ και πέρα νομίζω ότι τον Άρη θα τον παρακολουθείς, Σωτήρη. Θα ενδιαφέρεσαι και θα είσαι ένας φίλος του Άρη, όπου και αν είσαι. Σίγουρα. Μα το τυχερό μου είναι ένα κομπολέ του Άρη. Ναι. Που μου το έφτιαξε ο Πιπερίδης ο Δημήτρης. Ναι. Και μου το έφτιαξε ένας συνάδελφός σας, το οποίο δεν θυμάμαι και το όνομα. Ναι. Και μου είχε χαλάσει και μου το έφτιαξε. Ναι. Και τις δύο σοπαλίες που κάναμε δεν είχα το τυχερό μου κομπολόι. Εκεί με Καλυθέα και με Τρίκαλα. Ναι, οπότε αυτό το κουμπολί του Άρη που βρήκαμε θα, πάντα θα μου θυμίζει αυτή την πορεία. Ναι, ναι, πάντα θα μου θυμίζει αυτή την πορεία και πάντα θα το έχω, έτσι. Οπότε θα είμαι λίγο κρυφοαριανός, ας πούμε. Κατάλαβες. Ωραία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Να ευχηθούμε και πάλι συγχαρητήρια για την επιτυχία της ανόδου και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την επόμενη μέρα. Και μακάρι να είχατε λίγες μέρες ακόμη στη Θεσσαλονίκη και να τη γνωρίσετε και λίγο παραπάνω τώρα που χαλαρώσατε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Ίσως μείνουμε, δεν ξέρεις. Μπορεί να μείνουμε και να έρθουμε λίγο νωρίτερα και να τα δούμε και να είναι όλα ευχάριστα. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση που κάναμε. Πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε και θέλω να ευχαριστήσω και όλη τη διοίκηση και ξεχωριστά τον κύριο Μερφορίδη και τον κύριο Σπανό που με εμπιστεύονται και με έχουν πρώτο εργάτη όπου πηγαίνουν και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους δύο, αλλά είπα και όλη τη διοίκηση και όλο τον φιλάθλο κόσμο και τους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί είναι τα πειραματόζωα, τους λέω, δεν ξέρω, δεν σας το είπα πριν. Ναι. Έτσι λέω, δυστυχώς είναι πειραματόζωα. Γιατί όπως είπατε εσείς, η γυμναστική εξελίσσεται και κάθε χρόνο τους κάνουμε άλλα πράγματα και λέμε μετά βγήκε ή δεν βγήκε. Ναι. Οπότε να έχουν κουράγια τα παιδιά, να έχουν καλή διάθεση, υπομονή και να μας οδηγούν σε ανόδους. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον άμεσο συνεργάτη του Δημήτρη Σπανού. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά εκτενέστατη κουβέντα για το πώς κύλησε σε κομμάτια τα οποία δεν φαίνονται, αλλά έχουν και αυτά τη δική του σημασία. Αυτό που λέμε οι αφανείς ήρωες. Αυτός, ο γυμναστής δηλαδή, ο Τρισοβίνο, ο Αντώνης Ολικούρης, ο προπονητής τερματοφυλάκων. Οι φροντιστές, όλοι οι φυσιοθεραπευτές, όλο αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ποδοσφαιρικό τμήμα μιας ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 για επικοινωνία μαζί μας να σας πω ότι είναι επίσης και ο Αβραμογλού με τις κορυφαίες υπερτροφές του στην Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου, με πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα βρείτε στα ράφια του, όπως θαυματουργά φυτά, γιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Όλα βέβαια να σας πω ότι είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ηριδολόγο και υγιεινολόγο. Θα τον βρείτε τον Αβραμόγλου στην Εδέσης 9, στη γωνία με Κατούνι, στην πλατεία Εμπορίου. Στο 2310513094 θα αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο. Ο Άρης παίζει την καρδίτσα την Κυριακή το τελευταίο παιχνίδι με αρκετούς από τους παίκτες που αποτέλεσαν φέτος το βασικό κορμό της ομάδας. Θα ταξιδέψει και θα παίξει στην τελευταία του παράσταση για φέτος, με τον Καντιμίρη στο τέρμα, ο Μπούρμπος θα παίξει δεξιά, ο Κανακούδης είναι μια επιλογή για τα αριστερά, ο Δελιζήσης με το Σόζα, εφόσον αμφότεροι ταξιδέψουν στην καρδίτσα, θα παίξουν ένα τελευταίο παιχνίδι για φέτος τουλάχιστον μαζί στο κέντρο της άμυνας. Ιδάλλως τη θέση διεκδικεί και ο Μαραγκός, ο Νίκητς, ο Μουμίν στα χαφ με τον Παυλίδη μπροστά τους, ο Ντούνης, όχι ο Ντούνης είναι τραυματίας, θα είναι εκτός, ο Πασάς με τον Μπαργκάν και ο Μπαστακός στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη, διότι θα συνεχίσει στο Λεβαδιακό την επόμενη σεζόν μετά τον Πασχάλη Κάσο που θα συνεχίσει στη Λάρισα, ένας δεύτερος παίκτης του ρόστερ της ομάδας, θα συνεχίσει στον Λεβαδιακό την επόμενη σεζόν. Λες τώρα, παιδιά τα οποία, εντάξει, δεν ήταν, ειδικά ο Κάσος είχε και συμμετοχές και γκολ πέτυχε το παιδί και βοήθησε γενικότερα, είχε ενεργή συμμετοχή στην ομάδα. Ο Μπαστακός χωρίς καμία συμμετοχή και μόνο που πέρασε από τον Άρη, φίλε, κατευθείαν βρήκε
θέση σε ρόστερ ομάδας Super League. Ο Κάσος το ίδιο. Σε ομάδα Super League. Και αυτό είναι ένα δείγμα και για την απαξίωση πολλές φορές που... για τα παιδιά. Και εγώ το ξαναλέω, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να στηριχθεί μάλλον ο Άρης πάνω τους στην επόμενη σεζόν. Αλλά δεν είναι κάποια παιδιά τα οποία περνάνε και δεν ακουμπάνε. Ή είναι τελείως άχρηστοι, ή ότι έτσι όπως περιγράφουμε. Ίσως και με μία δόση αγνωμοσύνης, ίσως και επειδή ακριβώς η προσδοκία μας είναι μεγαλύτερη και φυσιολογικά είναι μεγαλύτερη, αλλά να μην απαξιώσουμε και όλα αυτά τα παιδιά. Το ότι έχουμε μια μεγαλύτερη προσδοκία και θέλω το Γιαννιώτα παράδειγμα, θα πούμε στη συνέχεια, γιατί ενδιαφέρει τον Άρη. Θέλω το Γιαννιώτα και όχι τον Κάσο. Δεν πάνε να πει ότι πρέπει να ρίχνουν πινελίκι στον Κάσο. Είναι ένας νεαρός σε ηλικία ποδοσφαιριστής. Εντάξει, εξετάζεις και το θέμα της ηλικίας. Το είπε, θα μου πεις, δεν πήρε και ευκαιρίες. Κάποια στιγμή ο Σπανός ότι τον έκαψα λίγο όταν ήρθε και τον έβαλε ξαφνικά. Το παραδέχτηκε μέσα στα πρώτα μάτς. Παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Και αυτό είναι προς τιμήν του φυσικά. Γιατί όλοι οι προπονητές κάνουν λάθος. Δεν πάει προπονητής να κάνει λάθη. Επειδή αν κάνω λάθος και να τερματίσω με 12 και όχι με 15 βαθμούς διαφορά, δεν με ενοχλεί καθόλου, φίλε. Ας κάνει άλλα 2-3. Άμα είναι να τερματίσω με 8 ή 9 ή 10 ή 12 βαθμούς διαφορά, αντί να τερματίσω με 15 ή 20. Και τι έγινε. Εντάξει, ο Σπανός κατάφερε, η ομάδα βγήκε. Έχει 12 βαθμούς διαφορά από την τρίτη θέση που δεν βγάζει. Τη στιγμή που, αν θυμάστε, ο Άρης την προηγούμενη φορά που ήμασταν στην παρόμοια κατάσταση, βγήκε την προτελευταία αγωνιστική με τον γκολ του Βελόνι στο 87. Ναι. Τρίτος, όχι δεύτερος. Τρίτος. Τρίτος, βέβαια. Ναι. Τότε πήγαιναν τρεις. Σωστά. Okay. Πάμε στο break γιατί χρωστάμε κιόλας. Χρωστάμε πολύ πράγματα. Ήταν όμως, δεν μπορούσαμε να διακόψουμε τη ροή της κουβέντας. Θα συνεχίσουμε με πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ γιατί ξεκινήσαμε τις ένδειξη με προγραμματισμένο ραντεβού. Έχουμε για Ερέρα να σας πούμε, για Γιαννιώτα να σας πούμε, για άλλες μεταγραφές να σας πούμε. Γενικότερα υπάρχουν πραγματάκια. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντοτε εδώ στον Λίμπερο 107 και 4 με τον. Χρήστο και όσοι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου να παραμένει. Ένας φίλος μου στέλνει ένα δημοσίευμα που αφορά δύο τερματοφύλακες που προφανώς προτάθηκαν στον Άρη, Γιαννακόπουλος και Κοκάλας, πως λέγεται ο άλλος. Και μου το έστειλε περισσότερο διότι μέσα στο ρεπορτάζ αναφέρει ότι πιθανότητα αποχωρεί ο Αναγνωστόπουλος. Έχουν πάει δηλαδή πιο μπροστά το ρεπορτάζ εκεί. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι αποχωρεί ο Αναγνωστόπουλος, ίσα-ίσα. Ο συγκεκριμένος είναι ένας τερματοφύλακας τον οποίο θέλει να επενδύσει ο Άρης, γιατί είναι νεαρός σε ηλικία. Έδειξε φέτος τα παιχνίδια που αγωνίστηκε ότι έχει προοπτικές, ότι είναι ένας τερματοφύλακας τον οποίο, αν δουλέψει, αν τον εμπιστευτείς, αν πάρει παιχνίδια, έχει τα στοιχεία εκείνα που και να καθιερωθεί στον Άρη μπορεί και ενδεχομένως να αποκομίσει και ωφέλη ο Άρης μελλοντικά από αυτόν. Βέβαια το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 36, όπως και πολλά άλλα. Είναι όμως στη διαδικασία συζήτηση ο εκπρόσωπός του, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, με τον Καρυπίδη για την ανανέωση αυτής της συνεργασίας. Βέβαια φέτος είχε και πέρσι, γιατί είναι δεύτερη χρονιά στην ομάδα φέτος, ένα πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Είναι λογικό να επιθυμεί μια αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων, να παραδεί κάποια περισσότερα χρήματα από την που η ομάδα είναι και στην Super League. Και η επιθυμία τουλάχιστον που υπάρχει από πλευράς Άρη, από όσο γνωρίζω, είναι να παραμείνει τόσο αυτός όσο και ο Καντιμήρης, αυτή η διάδα δηλαδή, στην οποία στηρίχθηκε φέτος η ομάδα και μοιράστηκαν και τα παιχνίδια, και την επόμενη σεζόν στην Super League. Τώρα, αν θα αποκτηθεί και άλλος κάποιος τρίτος τερματοφύλακας, αυτό δεν το αποκλείω. Όπως επίσης θεωρώ πολύ πιθανό σε μια τετράδα για την επόμενη σεζόν στη Super League να είναι και ο Ντίνο ο Αρβανίτης. Ο νεαρός τερματοφύλακας, ο οποίος παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη τους τελευταίους μήνες και είναι πολύ πιθανό να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Πάντως, για να απαντήσω έτσι και στο ερώτημα του φίλου, είναι ο Αναγνωστόπουλος μέσα στο πλάνο και στη διαδικασία συζητήσεων ήδη με τον Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν τα βρει το οικονομικό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Εδώ και αρκετές μέρες σας έχουμε πει ότι το ακλόνητο φαβορί είναι ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος αναμένεται κάποια στιγμή λογικά την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, πότε ακριβώς θα υπάρξει ενημέρωση. Έχει εδώ και μέρες μια συμφωνία
με την πλευρά του Άρη. Και καλύτερη απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες λειτουργεί ως τέτοιος, δηλαδή ως ο επόμενος προπονητής του Άρη, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Και τι λέω, τι εννοώ όταν λέω λειτουργεί ως ο επόμενος προπονητής του Άρη? Έχει ήδη προμηθευτεί και παρακολουθεί και έχει παρακολουθήσει και μια εικόνα από φετινά παιχνίδια του Άρη για το ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή θα κληθεί να αποφανθεί για αρκετές περιπτώσεις. Οπότε υποχρεωτικά έπρεπε να παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια και του τα εξασφάλισαν οι άνθρωποι του Άρη, του τα έστειλαν δηλαδή. Και είδε και τα τελευταία που έδειξε τηλεόραση. Όπως επίσης, καλύτερη απόδειξη για όλο αυτό αποτελεί το γεγονός ότι ξεψαχνίζει τις επαφές του, τις σχέσεις που έχει με άλλους προπονητές, με τεχνικούς διευθυντές, γιατί έχει διατελέσει σε διάφορες ομάδες και προπονητής και τεχνικός διευθυντής, προκειμένου να, το πω λαϊκά, να ψήσει κάποιους ποδοσφαιριστές να έρθουν μαζί του στον Άρη την επόμενη σεζόν, ποδοσφαιριστές από την Ισπανία. Είτε με κάποιους από αυτούς έχει συνεργαστεί, είτε όχι, είτε τους γνωρίζει δηλαδή, αλλά όπως και να έχει, τους γνωρίζει, τον γνωρίζουν και μπορεί να μεσολαβήσει, μπορεί να τους πείσει να αφήσουν την Ισπανία και να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη για να βοηθήσουν στην καινούργια προσπάθεια που γίνεται. Και όλα αυτά έχοντας λάβει και τα οικονομικά δεδομένα που θα ισχύσουν. Δηλαδή δεν πάει από μόνος του και λέει έλα εσύ και πάρε 400.000 συμβόλαιο προς Θεού. Έχει μια εικόνα έχοντας συμφωνήσει, όπως σας είπα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ότι σε συγκεκριμένες θέσεις της ενδεκάδας που θα χρειαστεί ο Άρης παίκτης, τα οικονομικά δεδομένα θα είναι αυτά. Μπορούμε να δαπανίσουμε αυτά τα νούμερα ως Άρης την επόμενη σεζόν. Και με βάση αυτά τα νούμερα προσπαθεί ο ίδιος να κάνει τις επαφές του, να κάνει τις κινήσεις του, προκειμένου να πείσει κάποιους παίκτες, ξέροντας φυσικά τα αγωνιστικά του στοιχεία και αν μπορούν να υπηρετήσουν το αγωνιστικό του πλάνο την επόμενη σεζόν στη Super League. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει με τον Άρη την επόμενη σεζόν. Θεωρώ δεδομένο ότι σε όλο τον άξονα ο Άρης θα αποκτήσει από ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ένα στόπερ, ένα αμυντικό μέσο, ένα επιτελικό μέσο και ένα center for. Το θεωρώ δεδομένο, θα πάμε σε αυτές τις τέσσερις επιλογές ποδοσφαιριστών. Και ήδη επαναλαμβάνω ότι έχει ξεκινήσει τις επαφές του ο Πάκο Ερέρα για το θέμα αυτό. Ποιοι μπορεί δηλαδή να είναι κοντά στα νούμερα που δίνει ο Άρης, πληρούν τις αγωνιστικές προϋποθέσεις για να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Θέλουν φυσικά, γιατί μπορεί κάποιοι να μην θέλουν. Παίζει και αυτό. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να αφήσει ένας ποδοσφαιριστής, ακόμη και να αγωνίζεται στη Σεγκούντα Ντιβιζιόν την Ισπανία, για να έρθει στην Ελλάδα, σε ένα πλέον πολύ αρκετά υποβαθμισμένο πρωτάθλημα, ακόμη και τη Super League. Αλλά εδώ παίζει ρόλο και το προσωπικό, δηλαδή οι διαπροσωπικές σχέσεις. Αν τους ξέρει, αν τον εμπιστεύονται, αν τον σέβονται, για να πάρουν την απόφαση να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Θα λειτουργήσει δηλαδή ως άτυπα, ως ένας τεχνικός διευθυντής κατά κάποιο τρόπο, ο Πάκο Ερέρα, χρησιμοποιώντας τις επαφές που έχει και τις αρκετές γνωριμίες, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και γενικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου, με τόσα πολλά χρόνια φυσικά στην πλάτη του στο ποδόσφαιρο, είναι στα 65 πλέον. Είναι ένα από τα μοντέλα αυτά. Δηλαδή ο προπονητής μάνατζερ. Εντάξει. Επιλέγεται από κάποιες ομάδες, από κάποιες άλλες όχι. Κάποιες άλλες έχουν άλλη λογική. Έχουν τη λογική ότι ο προπονητής πρέπει να δουλεύει με τους παίχτες, να δίνει χαρακτηριστικά παιχτών και να τους φέρνει ο τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ κακή κίνηση να του πει ο Καρυπίδης, όπως το έχει πει, όπως γνωρίζω, ότι εφόσον έχεις τις επαφές σου και ξέρεις αρκετούς ποδοσφαιριστές και έχεις επαφές και με ομάδες, αν μπορείς να βοηθήσεις να έρθουν κάποιοι παίκτες από την ισπανική αγορά στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι είναι και πετυχημένο το μοντέλο και πληρούν τις προϋποθέσεις, τις αγωνιστικές που έχεις θέσει εσύ, γιατί ξέρεις πώς θες να παίξεις. Από το να τους διαλέξω, Καρυπίδη. Ναι, από το να τους διαλέξω. Ξέρει, ο Πάκο Ερέρα. Ξέρει ποια στοιχεία, ποια χαρακτηριστικά θέλει να έχει το εξάρι του, το δεκάρι του, το πλάγιό του, winger και δεν ξέρω εγώ ποιο. Αν μπορεί να φέρει και κάποια με τα νούμερα που του έχει πει ο Καρυπίδης, γιατί να μην φέρει, δεν κατάλαβα. Το προτιμώ, όπως λες και εσύ. Και εγώ το προτιμώ. Έτσι. Αρκεί οι παίκτες αυτές να είναι καλοί, να είναι καλές επιλογές και παίκτες οι οποίες θα ανεβάσουν ποιότητα την ομάδα. Ένα παίκτη που το ξέρει επίσης, γιατί φέτος ήταν στην Ισπανία όλη τη χρονιά στην Real Valladolid, είναι ο γνωστός μας, ο Γιάννης ο Γιαννιώτας,
το οποίο το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό και άρα δεν το αποκλείω να τον αφήσει ελεύθερο, διότι δεν έχει νόημα να τον δανείσει. Και ο Άρης νομίζω δεν θέλει να πάρει δανεικούς, όπως γνωρίζω, την επόμενη σεζόν. Οπότε μπορεί να κληθεί όταν θα επιστρέψει τώρα από την Ισπανία να συζητήσει με τον Ολυμπιακό, αν θα παραμείνει ή αν θα τον αφήσει ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Και μία προοπτική για τον Γιαννιώτα, νομίζω εξαιρετική είναι ο Άρης, γιατί το περιβάλλον το γνωρίζει. Θα είναι στη Super League την επόμενη σεζόν, επειδή είναι και στην εθνική ομάδα ο Γιαννιώτας και τον ενδιαφέρει αυτό. Γκέλ στον κόσμο κάνει. Δεν είχε βέβαια την εξέλιξη που θα περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος και σε καλή ηλικία είναι, το περιβάλλον το γνωρίζει και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να βοηθήσει. Και ποιες είναι αυτές τις προϋποθέσεις? Να τον εγκρίνει φυσικά ο Ερέρα, που επαναλαμβάνω το γνωρίζει, είχε εικόνα δηλαδή και φέτος στην Segunda División με την Valladolid και μπορεί και εύκολα και ένα τηλέφωνο να σηκώσει και να πάρει και περισσότερες πληροφορίες για το πώς πήγε φέτος στη σεζόν, που δεν έκανε βέβαια και πολλές συμμετοχές, είναι αλήθεια, ο Γιαννιώτας εκεί. Εμένα μου αρέσει ο Γιαννιώτας, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε αν ξέρει από Άρη οτιδήποτε άλλο. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, είναι 25 χρονών, είναι διεθνής, είναι εν ενεργεία διεθνής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ τον Άρη για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι να τον θέλει ο προπονητής. Τον θέλω εγώ, δεν σημαίνει κάτι. Ούτε επειδή τον θέλω εγώ θα πω στον Καρυπίδη πάρτονα. Αλλά επαφή υπήρξε. Ο Καρυπίδης είχε δεχθεί μια κρούση, είχε δεχθεί μια επαφή. Το από εκεί και πέρα είναι, παραλαμβάνω, απόφαση και του προπονητή. Και είναι και με βάση τι χαρακτηριστικά θέλει, με βάση ποιοι παίκτες θα μείνουν από τα πλευρά της επίθεσης εδώ. Δηλαδή, ποιοι θα έρθουν. Ναι, δεν μπορούμε να. Έτσι ελαφρά την καρδία να πούμε, α, εντάξει, οκ, θα τον πάρει, θα τον κάνει. Κάτσε, περιμένετε. Ξέρετε πότε τα ονόματα θα ακουστούν. Να είστε καλά. Έχουμε ακόμη κανένα μήνα για να παραλλάσσουν πολλά ονόματα από την ελληνική και διεθνή αγορά για να φορέσουν την επόμενη χρονιά τη φανέλα του Άρη. Πάντως είναι μια επιβεβαιωμένη επαφή που είχε ο Θόδωρος Καρυπίδης με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα προχωρήσει ή όχι, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο. Πάντως τον παίκ τον ξέρουμε, μας ξέρει. Αν θέλει, θα έρθει σε γνώριμο περιβάλλον. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή περίοδο προσαρμογής ο Γιαννιώτας επιστρέφοντας στον Άρη. Το αντίθετο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να έχει και ηγετικές τάσεις αν έρθει. Γενικότερα θεωρώ ότι κάποια παιδιά όπως ο Γιαννιώτας, ο Διούδης, παιδιά τα οποία έχουν ζήσει και τα καλά και τα άσχημα, είναι σε θέση πλέον στην ηλικία που βρίσκονται να βοηθήσουν και να κτίσεις πάνω τους. Ναι. Γιατί αν έχεις κάποια τέτοια παιδιά Έλληνες που προέρχονται και από την ομάδα σου, οι οποίοι είναι ενός συγκεκριμένου, να μην πω πολύ μεγάλου, αλλά υψηλού επίπεδου για τα δεδομένα τα ελληνικά, και πάρεις και 4-5 καλούς ξένους ποδοσφαιριστές, τότε αυτομάτως αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά την αγωνιστική σου κατάσταση. Αλλάζεις επίπεδο όσον αφορά το ρόστερ σου. Και τη διαφορά πάντα, να ξέρετε, την κάνουν οι καλοί Έλληνες παίκτες. Γιατί ξένους παίκτες ο Άρης θα πάει και θα πάρει και τον Πάκο Ερέρα τώρα. Δεν μπορεί. Θα φέρει καλούς ποδοσφαιριστές. Όταν θα είναι και ο ίδιος ο προπονητής, δεν θα κοιτάξει να φέρει παίκτες να πάρουν λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μάνατζερ. Θα λειτουργεί. Με αυτούς θα παίζει. Άρα θα κοιτάξει να φέρει ό,τι μπορεί καλύτερο σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει και τις επιλογές που έχει. Αν λοιπόν έχει ως ατού και 3, 4, 2, 1, 5, δεν ξέρω εγώ πόσους καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτομάτως το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλότερο για τον Άρη. Και αν θυμάστε, πάντα ο Άρης είχε τις καλές του χρονιές κάποιους Έλληνες παίκτες αρκετά καλούς. Γιατί πέρα από τον Γκο και τον Χαβίτο και τα λοιπά, είχε το Σιφάκι τερματοφύλακα, είχε το Σάκι τον Πρίτα, Χρήστο Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Είχε λοιπόν κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να μην ήταν οι πρώτες μούρες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν σημαντικά κομμάτι. Τον Νίκο Λαζαρίδη. Είχαν δέσει κιόλας με τους ξένους. Τον Νίκο τον Λαζαρίδη τη χρονιά του Κούπερ. Και δεν είναι τον γκολ μόνο που έβαλε ο Νίκος, έπαιξε πόσες συμμετοχές. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν λοιπόν κάποια παιδιά τα οποία ήταν στην ομάδα και αποτελούσαν αυτό που είπες, είχαν δέσει με τους καλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται, κακά τα ψέματα, να έχεις 15 ξένους, 18 ξένους.
χρειάζεται να υπάρχουν και 4-5 καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όχι να είναι ο 18ος στην ομάδα. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Να μιλήσει λίγο διαφορετικά, να φουγκραστεί λίγο διαφορετικά την κερκίδα, να καταλάβει λίγο 5 πράγματα, να δει το κλίμα, ακόμα και για τον αντίπαλο, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, πολλά από αυτά θα ξεκαθαρίσουν όταν από Δευτέρα πλέον θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι με το φετινό ρόστερ, δηλαδή ποια παιδιά θα παραμείνουν και ποια όχι για την επόμενη σεζόν. Εκεί πλέον, καταλήγοντας τους παίκτες που θα μείνουν, θα προκύψουν και τα κενά και θα κληθεί να τα καλύψει ο Άρης στον ένα μήνα που θα έχει μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία στη διάθεση. Όχι φυσικά ότι μπορεί να βάζει παίκτες και μετά, αλλά επειδή θα είναι μια σε αρκετά μεγάλο βαθμό αλλαγμένη και καινούργια ομάδα, καλό θα ήταν όταν θα ξεκινήσει την προετοιμασία του Άρης να έχει έτσι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του ρόστερ ήδη συμπληρωμένο όταν θα φύγει για την προετοιμασία του. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα των 6:30. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μπούμε στην τελική μας ευθεία. FM και ενώ αυτό που θέλετε να ράψετε, αποστείλετε το 54526, θυμίζω, για οτιδήποτε θέλετε. 0-2 προηγείται ο Εργοτέλης στα Τρίκαλα. Με effort. Ο άλλος ποιος είναι, Γιατρούδης, λέει εδώ τώρα. 0-2 πάντως ο Εργοτέλης. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία της εκπομπής μας. 0-3 προηγείται ο Εργοτέλης. Περίπατος της κριτικής ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι, τα Κιγκόνια. Με τον Εργοτέλη πριν πάει στην Wadi Degla στην Αίγυπτο. Στην ποια? Wadi Degla. Μάλιστα. 0-3 ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία. Καλό αποτέλεσμα για τον Εργοτέλη. Σώθηκε οριστικά, εντάξει. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Και από πριν είχε σωθεί ή ήθελε ένα βαθμό? Νομίζω είχε σωθεί. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Καλή ομάδα, Εργοτέλη. 46 βαθμούς έπιασε. Ναι. Πόσο έχει, να ξαναδώ. 43. Και ναι. 3, 46. Ένατος. Μια χαρά. Στη μέση ακριβώς. Και πήρε. Με το Καραϊσκάκη μου. Table. Ο Καραϊσκάκη 48. Μπορώ να τον περάσω από όλα Λάρισας, δηλαδή μόνο. Θεωρητικά. Ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League που θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις, Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα. Θα γίνουν τα παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφοντας από την Καρδίτσα, θα βρεθεί και την Δευτέρα στο Ρίσιο για τελευταία φορά να πάρουν εκεί παίκτες, όπως μας είπε ο Σωτήρης Οβίνου, το πρόγραμμά τους στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία ομάδα και αν είναι ο καθένας, και θα χαιρετηθούν και θα ακολουθήσουν μετά οι διακοπές για τους ποδοσφαιριστές μέχρι να οριστεί το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Περί τα τέλη Ιουνίου υπολογίζεται. Είναι αυτό κομμάτι στο οποίο φυσικά θα αποφασίσει και πάλι ο Ερέρα. Το πότε ακριβώς δηλαδή θα ξεκινήσουν με τις εξετάσεις τους και στη συνέχεια με το πού ακριβώς και πότε, ποια περίοδο δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τα φιλικά και όλα αυτά μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 24-25. 25 Αυγούστου. Βέβαια, ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει, νομίζω, πέρα από αυτό το προπονητή, την επόμενη εβδομάδα θα είναι και οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές, διότι τη Δευτέρα που θα τελειώσουν οι προπονήσεις και θα πάρει ο καθένας το δρόμο του, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σιγά σιγά τι θα γίνει με το ποιοι θα παραμείνουν και ποιοι όχι, τι θα γίνει με τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει ο καθένας, είναι και τα χρήματα που έχουν να πάρουν. Κάποιοι έχουν να πάρουν και από πέρσι, αυτοί που συνέχισαν και από πέρσι. Κάτι ψηλοπήραν πάλι χθες. Δεν ξέρω τι πήραν και τι δεν πήραν, δεν είμαι λογιστής. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτά τα θέματα να ξεκαθαρίσουν όταν φεύγει ένας παίκτης, να γίνει μια συμφωνία μαζί του για τα οφειλόμενα, είτε παίρνοντας κάποια μετρητής και κάποια 29 άλλα. 30 Φλεβάρι, του πει κάποιο. Πρέπει να τα διευθετήσει. Πρέπει. Δεν πρέπει. Σωστό με τους παίκτες οι οποίοι φέτος και γενικότερα είναι για να μην έχεις και προβλήματα στην πορεία δηλαδή. Όχι για κανένα λόγο. Και έτσι είναι και το σωστό. Αυτό ακριβώς. Και για το πρεστίζ όπως ακριβώς. Πρέπει να είσαι στη Super League.
δεν θα πρέπει τώρα να ακούσουμε τίποτα. Προσφυγή για 5.000 έκανε ο Τάδε. Και να του έχει δώσει 45 και να το χρωστά τα 5 από τα 50. Ειδικά όταν όλη τη χρονιά βάλαν πλάτη οι ποδοσφαιριστές της φετινής ομάδας. Πέρα από το ηθικό, εγώ σου λέω το εξής. Το πρεστή σου. Δεν γίνεται τώρα. Εγώ σου λέω γιατί τα περισσότερα κρίματα περισσότεροι τα έχουν πάρει. Όχι, okay, υπάρχουν και εκκρεμότητες με κάποιους όπως είπες. Έχει κάποια νούμερα, δεν γιατί το μιλούν για παράδειγμα. Ένα μεγάλο αγκάθι. Αυτό δεν είναι φεύγει. Είναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι έχει πολλά φιλόμενα. Δεν είναι ότι φεύγει μένει. Αυτό πρέπει να υπογράψει την αναπροσαρμογή υποτίθεται. Δεν ξέρω τι θα υπογράψει. Όχι, εγώ ξέρω ότι σήμερα που μιλάμε έχει να παίρνει αρκετά χρήματα. Καμιά κατοσταρούν μέσα στο νερό. Είναι, δηλαδή από μόνο του είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Οικονομικά είναι ένα αγκάθι. Τώρα, αυτά τα θέματα θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν από την επόμενη εβδομάδα, να μπαίνει σε διαδικασία δηλαδή συζήτηση πλέον με πιο συγκεκριμένες κουβέντες η διοίκηση, να μιλήσει με όλους αυτούς. Ήδη με κάποιους έχει κάνει επαφές, με παίκτες που να κρατήσει δηλαδή, με τους εκπροσώπους τους, χωρίς να μπει βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ήδη με κάποιους παίκτες έχει μιλήσει. Έχει πει ότι θέλω να συνεχίσουμε. Να πούμε το εξής για το Σόζε, επειδή βλέπουμε και διάφορα ρεπορτάζ ότι μένει, κάνει, ράνει θετικό ή οτιδήποτε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα νούμερα που δίνει ο Άρης είναι συγκεκριμένα. Τα νούμερα που ζητάει ο Σόζα είναι συγκεκριμένα. Άντε να έχει πέσει λίγο ο ποδοσφαιριστής. Θυμάσαι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα έτσι. Ότι υπάρχει μια αλλαγή γενικότερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κλείνουμε είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι μοιρασμένες ακόμη οι πιθανότητες για παραμονή του Πορτογάλου στην ομάδα. Αυτό λέω γιατί σήμερα έχει βγει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Θα κληθεί να ζυγίσει ο ίδιος και τις προτάσεις που έχει από άλλες ομάδες και τι του προσφέρει ο Άρης, όλα τα δεδομένα γενικά, τι το συμφέρει περισσότερο στην καριέρα του. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να κληθεί τις επόμενες μέρες να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην ομάδα παίζοντας την Super League με τον Άρη, αν θα ακολουθήσει κάποιον άλλο δρόμο. Θα εξαρτηθεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από το τι έχει στα χέρια του από προτάσεις από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, το Βέλγιο, από ήξερα για παράδειγμα ότι είχε μια μέχρι πριν από λίγες μέρες στα χέρια του μια πάρα πολύ δελεαστική πρόταση από ένα πρωτάθλημα. Όχι από τι πρώτη ταχύτητα στην Ευρώπη, αλλά με πολύ καλά λεφτά. Του έδιναν, αλλά αυτό το μένω φεύγω με τον Άρη γενικότερα καθυστέρησε, δεν απάντησε και την έκλεισαν κάποιον άλλο παίκτη στη θέση του και έχασε αυτή την ευκαιρία που ενδεχομένως είχε την εναλλακτική επιλογή. Τώρα θα κληθεί να τα ζυγίσει όλα αυτά πιο ξεκάθαρα και να πάρει τις αποφάσεις του επόμενου δεκαήμερο. Τουλάχιστον νομίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα και θα ξέρουμε αν ο Πορτογάλος θα παραμείνει σαν τους MVP της φετινής σεζόν στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Και του Πλατέλα θα ξεκαθαρίσει και του Τζανακάκη θα ξεκαθαρίσει και του Αναγνωστόπουλου θα ξεκαθαρίσει. Παιδιά δηλαδή τα οποία αποτέλεσαν έτσι βασικό κορμό στην ομάδα, λήγουν τα συμβόλαιά τους και υπάρχει μια κρούση προς τους εκπροσώπους τους για να παραμείνουν και την επόμενη σεζόν. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης είναι ο καινούργιος προπονητής της ΑΕΚ. 22 Ιουλίου, να τον δούμε στο Βικελίδη. 22 λέει για το φιλικό ρε φίλε. Βέβαια. Του ρίξα τρίμπαλο, φύγει. 3-0 ο Άρης με το Γιαννιώτα. Ωραία θα ήταν. Σιγά σιγά πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ανεβάζουμε πάλι τον πύχη, τα στάνταρ μας. Να επιστρέψουμε λίγο σε μια κανονικότητα αριανή. Όπως επιτάσσει το DNA του συλλόγου, όπως επιτάσσει το προφίλ του συλλόγου, όπως πρέπει να είμαστε ως Άρης. Και να θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρχεται κάποιος στο Βικελίδης για να χάσει από όλους αυτούς. Και όχι αυτό που γινόταν τα τελευταία 1-2 χρόνια πριν πέσει η ομάδα και με όλα όσα έγιναν. Πέρσι δηλαδή έπαιζες φιλικό με την ΑΕΚ, έχανες και έλεγες εντάξει, έχασα 1-0, 1-2, πόσο έχασες, 1-2 νομίζω. Δηλαδή και έλεγες, καλή εμφάνιση έκανα κατά τα δεδομένα μου. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Σιγά σιγά πρέπει η ομάδα να δυναμώσει, να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει. Όπως είναι να γίνει Άρης. Ο Ουζουνίδης, ο οποίος. Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Εντάξει, ξαναγυρώνει και την καλή του σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Με το γεγονός ότι κράτησε ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό σε ένα σοβαρό επίπεδο με τα τόσα προβλήματα που είχε και οδήγησε στην έξοδο τον Χιμένεθ, ο οποίος κατά τα φαινόμενα πάει στην Λας Πάλμας. Πρέπει να μας λένε οι Ισπανοί. Ναι. Και στη Λας Πάλμας έχουν πάει 10 προπονητές. Μας έχετε πρίξει. Ναι. Κάθε μέρα και άλλον. Να ανακοινώσετε κανένα Πάκο Ερέρα στο τέλος και θα γίνει εδώ πανικός. Και αφήνουμε το Χιμένεθ στον Άρη. Ο Χιμένεθ είναι ωραίο να είναι στην ίδια πόλη με τον Λουτσέσκου πάντως. Θα ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Γι' αυτό θα πρέπει και η διοίκηση
επειδή πολλές φορές υπάρχουν ανατροπές, να τελειώσει το θέμα με τον προπονητή, γιατί νομίζω ότι με τον Μπάκο Ερέρο Καρυπίδης έχει βρει αυτό που είπες πριν. Έχει βρει έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από προπονητής είναι και ένας άνθρωπος με πολλές διασυνδέσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φέρει και καλούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα με χαμηλό κόστος και καλούς ποδοσφαιριστές που ακριβώς θα ξέρει τι ζητάει και ο ίδιος. Είναι ένα πλεονέκτημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλες δεν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα πλεονέκτημα. Όταν δεν έχεις εσύ κάποιον δικό σου άνθρωπο για να σε κατευθύνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι πλεονέκτημα να μπορεί να το κάνει αυτό ο προπονητής. Να έχει δηλαδή και τις διασυνδέσεις, αλλά να ξέρει και τι θέλει. Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να τελειώσει το θέμα με τον Πάκο Ερέρα, να τον δούμε και στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα και σιγά σιγά να μπουν όλα σε μια ροή, να δούμε και με την προετοιμασία τι ακριβώς γίνεται, να ανακοινωθούν κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπω μια κίνηση από την Παναχαϊκή με δηλώσεις Κατσουγουράνη, με καταγγελίες να ετοιμάζει κατά όφη. Γενικότερα βλέπω να υπάρχουν διάφορα πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά όταν κάνεις ένα προγραμματισμό τώρα. Προγραμματισμός γιατί γίνεται, για πρωτάθλημα με 16, για πρωτάθλημα με 12 συν 12, για πρωτάθλημα με 10 συν 10, με πρωτάθλημα για 10 συν 10 που θα γίνουν 5 συν 5. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς προγραμματίζουμε την επόμενη σεζόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, μπάχαλο. Τέλος πάντων, θα δούμε και αν η Παναχαϊκή τελικά μπει από το παράθυρο. Έρχονται και εκλογές. Η Πάτρα λένε όλοι ότι θα είναι και η περιφέρεια που θα κατέβει ο κύριος Βασιλιάδης. Και την ίδια στιγμή βλέπω τον Όφη, ο οποίος πάει σε μια λογική ανανεώσεων ποδοσφαιριστών. Κρατάει όλους τους παίκτες ναι, που έχει φέτος στην ομάδα. Ναι, δείχνει όμως και ποιος είναι ο στόχος του. Εντάξει, έγιναν ήρωες στην Κρήτη. Από εκεί που ήταν στα πρόθερα της διάλυσης. Δεν μπορείς να πας πέρα από την σωτηρία. Κρατάει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές για να σωθεί στο ρόστερ. Να παίξει να σωθεί. Εντάξει. Αν αυτός είναι ο στόχος. Όχι. Το θέμα είναι ότι κρατάει τους περισσότερους. Και επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι αντιμετωπίστηκαν ως ήρωες από τον κόσμο του Όφη. Φυσιολογικό δεν είναι. Φέτος του σήκωνα στα χέρια στα τελευταία παιχνίδια. Περιμένει πώς και πώς και το αυριανό μάτς για να πάρει κανένα φραγκάκι. Για να πληρώσει τις πολλές υποχρεώσεις που έχει. Είδατε δηλώσεις του Κοέλιου που έλεγαν ότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα μισθό. Ούτε έναν όμως. Εντάξει. Έχει ζητήματα και Όφη πολλά. Έχει βέβαια δυναμική στην Κρήτη. Δεν πρέπει να το αφήσει κανείς. Λογική προσέγγιση από τη στιγμή που δεν έχεις γερό πορτοφόλι. Κρατάω το βασικό μου κορμό και κάνω στοχευμένες κινήσεις. Είναι απόλυτα λογική. Έτσι. Όφη με το 1 εκατομμύριο τηλεοπτικά πανηγυρίζει. Τη στιγμή που Άρης το 1,5 το απορρίπτει ως πολύ χαμηλό, αυτό δείχνει και τις διαφορές πολλές φορές, αλλά και τις απαιτήσεις. Εντάξει. Ανακοίνωση πάντως για ανανέωση Παπαδόπουλου υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμα, νομίζω. Ναι. Είναι εδώ που λέμε. Ποιος αποφασίζει ανανέωση προεπαικτών. Εντάξει, όλα τη συνεννόηση γίνονται αυτά. Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχει κάποιο λόγο να αποχωρήσει αν παραμείνει ο βασικός κορμός. Ναι. Να ενισχυθεί πρέπει όμως. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Με αυτή την ομάδα δεν σώζεται. Με αυτούς που έχει τώρα δεν σώζεται. Πρώτος υποψήφιος θα είναι. Με τις Λαμίες και αυτούς εδώ πέρα που έχουν και τα Κονέ. Αυτός αν έχει και ένα Κονέ και ο... Έχει. Τι Κονέ έχει. Ασπρόμαυρο. Δύσκολα τον βλέπω με ασπρόμαυρο Κονέ. Όποιοι στηρίχθηκαν στα ασπρόμαυρα Κονέ πέσανε. Δες τον Πλατανιά και την Κέρκυρα. Μπλουμ. Τώρα αν... Επειδή έχει αυτό το Κονέ, του σώσει η κυβέρνηση, είναι άλλο ζήτημα και θέμα. Γι' αυτό πάει να γίνει. Άλλο αυτό. Εμάς δεν μας έσωσε ποτέ κανείς. Για να την γλιτώσουμε στις στραβές μας. Ποτέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και για έτσι ένα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων. Λίγο πολύ θα αρχίσει να μας απασχολεί. Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά θα ασχολούμαστε και με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα Τρίπολης και με όλες τις ομάδες. Δεν είναι εύκολο στην πρώτη σου χρονιά κατευθείαν με τη φανέλα σου και μόνο να τους πατήσεις όλους και να πεις Άρης είμαι, ποιος Ατρόμητος, ποιος Αστέρα Τρίπολης. Ακούω από δύο-τρεις που λένε. Επειδή παίζουν και νωρίς στην Ευρώπη, ξεκινήσουν και στα κοντά την προετοιμασία τους. Να μπουν νωρίς στο γήπεδο. Ναι, απλά το λέω γιατί ακούω πολλούς φίλους Αριανούς να λένε ποιος σε ποια Τρίπολη, μωρέ, Άρης είσαι. Δεν είναι έτσι. Ποιος Πανσεραϊκός και ποια Καβάλα, λέγαμε στην Κάμα Εθνική. Βλέπατε τι γινότανε. Θα πρέπει να πατήσεις τα πόδια σου γερά για να τους πατήσεις μετά. Δεν γίνεται μόνο με τη φανέλα σου να πεις πετάω τη φανέλα μέσα ποιος Ατρόμητος. Έχουν μια δεκαετία όλοι αυτοί που βλέπετε τι γίνεται. Ο Αστέρας Τρίπολης τρεις φορές έχει πέσει και έχει σωθεί πλαγίως.
Είδατε τι έγινε με την Κουρομπίλια. Με τον Αστέρα Τρίπολης έπαιζες. Και ήσουν και δυνατός υποτίθεται. Σαν αυγό μας καθάρισαν. Γιατί ήμασταν ανύπαρκτοι στα κέντρα των αποφάσεων φυσικά. Θυμάστε τον Βαν Πρόκελεν. Βλέπουμε στην ΕΡΤ παλιά Μουντιάλ. Γερμανία, Ολλανδία. Βλέπω Κλίνσμαν, δεν είναι αυτός. Κλίνσμαν, δεν είναι αυτός. Ματέους και τα λοιπά. Έχει... Όχι, ποιος είναι. Γιατί του ξέρετε. Γερμαναρά, πάρ' την κλωτσιά σου. Βαμπάστεν, βαμπάστεν. Τώρα μας ακούνε οι 20άριδες, 25άριδες. Τι είναι αυτοί, ποιοι είναι, τι λέει. Βαμπάστεν είναι... Τι του δώσε, δείξε πιο πάνω το πλάνο ρε φίλε, δεν είναι με την κάρτα. Έκατσε καλά. Καλή παίκτηση. Ναι, ναι. Τη βρίσκανε λίγο. Τη βρίσκανε λίγο. Αυτό είναι που είναι στην Ιταλία είναι αυτό το μουδιά, λέει. Ωραίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άντε κλείσε να φύγουμε γιατί ο Ματζούκης έχει να πει για τον τελικό του Champions League. Τι έχει να πει? Τον τελικό του Champions League. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας και όλους εσάς φυσικά που μείνατε συντονισμένοι. Ο Γιώργος Ματζούκης θα ακολουθεί. Εγώ δεν ξέρω που θα έρθω. Την Πέμπτη θα έρθω. Εγώ θα έρθω την Τρίτη, φίλε, ως επαγγελματίας που είμαι. Θα λείπω την Τρίτη. Τετάρτη έχει απεργία η Ένωση Συνταχτών, άρα εγώ και ο Άλεξ δεν θα είμαστε. Την Πέμπτη πρέπει να βγούμε και την Πέμπτη να κάνουμε κάτι. Να το πάμε όλη τη βδομάδα. Πέμπτη δεν έχει μπάσκετ. Μπάσκετ θα έχει την Πέμπτη, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή αύριο ή την Τρίτη. Α, μέχρι τώρα. Okay, οπότε, την Τρίτη έχει μπάσκετ. Ναι. Μονό, καλό τρίμερο. Προσοχή στους δρόμους όσοι θα το εξορμήσετε εκτός Θεσσαλονίκης. Να είμαστε όλοι εδώ την Τρίτη να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.